Με τις πρόσφατες πυρκαγιές εμπεδώσαμε την απόλυτη έλλειψη του κρατικού μηχανισμού και της ασφάλειας του πολίτη. Αφού κάηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, χωριά και περιουσίες, γρήγορα ξαναγινόμαστε μάρτυρες της ανυπαρξίας του καλοπληρωμένου από τους πολίτες επιτελικού κράτους των Αρίστων. Μόλις ένα κομβόι με 100-150 σεσημασμένους χούλιγκαν κατάφερε να εκθέσει τις αρχές της χώρας, διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα οργανωμένα μέσα στην ελληνική επικράτεια χωρίς κανένα έλεγχο. Μάλιστα, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί έγκαιρα από τις αντίστοιχες αρχές τριών χωρών. Παρόλα αυτά, καμία αντίδραση. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Τελικά δεν μπορείς να προστατευτείς ούτε από τις φωτιές, ούτε από τις πλημμύρες, ούτε από τους χούλιγκαν ή οποιοδήποτε στημένο παιχνίδι του παρακράτους. Κοινό συμπέρασμα πάντα η απόλυτη έλλειψη μέριμνας ώστε να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα και οι κατόπιν εορτή σπασμωδικές αντιδράσεις χωρίς καμία νόηση και οργάνωση. Δεν υπάρχει όντως ασφάλεια, έτσι θέλουν να πιστέψει ο Έλληνας πολίτης που πληρώνει, ή υπάρχει ασφάλεια αλλά είναι επιλεκτική. Ως Ελλήνων Συνέλευσης καταδικάζουμε τη δολοφονία ενός ακόμα ανθρώπου στο βωμό του φανατισμού. Καταδικάζουμε την διαίρεση των πολιτών σε κόμματα, χρώματα και δόγματα που εσκεμμένα καλλιεργεί το κράτος, δημιουργώντας έτσι χειραγωγούμενους οπαδούς και φοβισμένους καταναλωτές. Η Ελλήνων πολιτεία στηρίζεται πάνω στον άνθρωπο και σε ανθρωποκεντρικές αξίες. Θέτουμε την ασφάλεια και την πραγματική προστασία του κάθε πολίτη της χώρας ως απόλυτη προτεραιότητα και μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας μας. Είναι αδιανόητο σε μια ευνομούμενη πολιτεία να αισθάνεται ανασφάλεια η κολόνα της, το στερέωμά της, ο ίδιος ο πολίτης.